Καλημέρα σας, φίλοι μας. Σήμερα Κυριακή αρχίζουμε το πρόγραμμά μας στις 10 και 5 με χοντρό λιγνό για τους μικρούς μας φίλους. Στις 11 σήμερα είναι Κυριακή. Μουσική παράδοση στις 11.30 με χορούς και τραγούδια των Σαρακατσανέων. Άθλημα και θέαμα στις 12. Ο Βιντσέντε Μινέλη γύρισε το 1954 τη μουσικοχρεωτική ταινία «Μπριγκαντούν», που θα προβληθεί στη συνέχεια του προγράμματός μας. Η δράση εκτελήσεται στη Σκωτία, όπου δύο Αμερικανοί ζουν διάφορες περιπέτειες. Είναι μεταφορά στον κινηματογράφο γνωστής επιτυχίας του Broadway. Πρωταγωνιστούν ο Τζιν Κέλι, η Σιτ Τσάρις και ο Βαν Τζόνσον. Τώρα, φίλοι μας, μπορείτε να παρακολουθήσετε το δεύτερο επεισόδιο της νέας μας σειράς «Η Κάθοδος», που αναφέρεται στα προβλήματα της σύγχρονης νεολαίας. Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Μιχαηλίδη. Σας υπενθυμίζουμε ότι «Η Κάθοδος» θα μεταδίδεται στο εξής κάθε Πέμπτη μετά τον ελληνικό κινηματογράφο. Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, παρακολουθήστε το δεύτερο μέρος του μουσικού προγράμματος «Οι διεθνείς επιτυχίες του 85» παραγωγής Τσεντεφ, που μαγνητοσκοπήθηκε μέσω της Eurovision στην αίθουσα Westfalen του Dortmund. Η κόμισσα από το Hong Kong είναι η τελευταία ταινία που γύρισε το 1967 ο Charlie Chaplin, σαν σεναριογράφος, σκηνοθέτης και συνθέτης. Πρόκειται για μια αισθηματική κομεντή με πολλά κωμικά απρόοπτα και γλυκό πικρό χιούμορ. Πρωταγωνιστούν ο Μάρλον Μπράντο, η Σοφία Λόρεν και ο ίδιος ο Τσάρλι Τσάπλιν. Η τριγωνική σύγκρουση ανάμεσα στον Ιμπρεσάριο Διαγκίλεφ, στο χορευτή Νιζίνσκι και στη Ρόμουλα, που θα γίνει γυναίκα του δεύτερου. Ζωντανεύει επίσης, δημιουργικά και πλούσια, τον καλλιτεχνικό περίγυρο με τους ιστορικούς συνεργάτες, τον χορογράφο Φωκίν, τον σκηνογράφο Μπάκο, τον συνθέτη Στραβίνσκι, καθώς και τα θρελικά μπαλέτα, σε Χραζάτ, Πετρούσκα, Καρναβάλι, η Ιεροτελεστία της Άνοιξης και άλλα, με τις αυθεντικές χορογραφίες του Φωκίν και του Νιζίνσκι. Τον Νιζίνσκι υποδίεται ο μεγάλος χορευτής Τζορτζ Ντελαπένια, τον Διαγκίλεφ ο Άλαν Μπέιτς, τη Ρόμολα η Λέσλι Μπράουν. Παίζουν ακόμα η Κάρλα Φράτσι, ο Άλαν Μπλέιντελ, ο Κόλιν Μπλέικλι, ο Ρόναλντ Πίκαπ. Η ταινία είναι ακατάλληλη για τα παιδιά. Παρακολουθήστε τώρα το δεύτερο μέρος της συναυλίας του συγκροτήματος Βόσπορος από την Κωνσταντινούπολη. Το ενόργανο μουσικό σύνολο Βόσπορος συγκροτήθηκε το 1986 στην Κωνσταντινούπολη από σπουδαίους Τούρκους μουσικούς με σκοπό να μεταδώσει και να διασώσει το περιεχόμενο της κλασικής τουρκικής μουσικής σε μια σύγχρονη μουσική πράξη. Σκηνοθεσία Γιώργος Παπαδάκης. Θα παρακολουθήσετε τώρα σε επανάληψη τη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα «Τα τραγούδια μου», που δόθηκε στις 22 Ιανουαρίου στο κινηματοθέατρο Ορφεύς και είχε παρουσιαστεί από την ΕΡΤ σε απευθείας μετάδοση. Στις 12 θα διακοπεί για το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων και θα συνεχιστεί αμέσως μετά. Το βραδινό δελτίο ειδήσεων στις 9. Θα παρακολουθήσετε στις 10 παρα 20 την ομιλία του Λεωνίδα Κύρκου στην Κοζάνη και αμέσως μετά το 5 λεπτό της